Φιλτιάδους, είστε ακόμη στο τηλέφωνο. Είμαι Α, είστε στο εδώ. Skype. Α, ωραία. Ναι. Συγγνώμη, απολογούμε. Δεν ξέρω μόνο αν θέλεις να κάνουμε σχόλιο για το Ποθενέσχες. Όχι, δεν θέλω άλλο. Να κάνουμε σχόλιο για το Ποθενέσχες, γιατί έχουμε το πού θα πάει αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι θαλασσοσημικοί. Είδα χθες, να σας πω την αλήθεια, γιατί έμαθα και μου αρέσει να λέω και τις πηγές από τον Φιλελεύθερο και την συνάδελφο που ανέδειξε το θέμα που προέκυψε στη Λεμεσό. Για 2 εβδομάδες ασθενείς δεν θα παίρνουν την ανάλογη θεραπεία τους, λόγω του ότι υπάρχει υποστελέχωση και ο κόσμος είναι σε διακοπές. Να πούμε ότι το πρόβλημα δυστυχώς δεν εντοπίζεται μόνο στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό βρίσκεται το εργαστήριο το οποίο ετοιμάζει τη συγκεκριμένη θεραπεία και εξυπηρετεί και τις 4 κλινικές θαλασσεμίας. Άρα μιλούμε για πρόβλημα το οποίο επηρεάζει παγκύπρια ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με θαλασσεμία. Κατερίνα μου, να μου επιτρέψεις να εξηγήσω σήμερα σε 30 δευτερόλεπτα τι είναι η θεραπεία και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που γίνεται. Τα άτομα με θαλασσεμία λαμβάνουμε ένα αριθμό μεταγγίσεων κάθε χρόνο, κάτι το οποίο επιβαρύνει το σώμα μας με αυξημένο σίδηρο, φεριτίνη, η οποία χρειάζεται να περάσει από μια διαδικασία, μια θεραπεία αποσιδήρωσης. Στη διάθεση μας αυτή τη στιγμή έχουμε 3 διαφορετικές θεραπείες αποσιδήρωσης. Μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένη για την οποία μιλούμε. Είναι η μόνη η οποία είναι φάρμακο το οποίο είναι ενέσιμο στον οργανισμό και λαμβάνεται σε μια διαδικασία περίπου 12-24 ώρων, δηλαδή για 12-24 ώρες έχουμε στο σώμα μας μια βελόνα με ένα μπαλονάκι που περιέχει το φάρμακο, για να μπορεί να διοχετεύεται το φάρμακο συνεχώς στο σώμα. Τα άλλα 2 φάρμακα είναι χάπια τα οποία λαμβάνονται από στόματος. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη θεραπεία ετοιμάζεται στο εργαστήριο της παρεντερικής στο νοσοκομείο της Λεμεσού. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πάρει την ενημέρωση ότι για κάποιες μέρες μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες, συγκεκριμένα σήμερα και την άλλη Παρασκευή, η θεραπεία αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη για τον αριθμό των ατόμων που τη λαμβάνουν, λαμβάνουν τα προϊόντα αυτά τη συγκεκριμένη μέρα. Σημαίνει περίπου το 1/5 των θαλασσιμικών. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων αυτές τις 2 εβδομάδες, διότι παίρνουμε τα φάρμακα από την κλινική την Παρασκευή, ας πούμε, για να τα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Άρα για 2 εβδομάδες ένας αριθμός ατόμων δεν θα έχει να κάνει τη θεραπεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια θεραπεία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη, και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο μας να συμμορφώνεται σε αυτή τη θεραπεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταναλώνουμε τεράστια προσπάθεια μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και στήριξης. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος ο οποίος αφήνει τη θεραπεία του πίσω, έστω συνειδητά ή ασυνείδητα, για κάποιο διάστημα, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει σε αυτή. Είναι κάτι το οποίο αφορά, έχει να κάνει με τη συνήθεια του ατόμου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από τις προσωπικές, αν θέλετε, ή τη δυσκολία που μπορεί να έχει ένα άτομο και να διακόψει για λίγες μέρες τη θεραπεία του, το να του επιβάλλουμε, αν θέλετε, μια διακοπή εμείς, γιατί δεν καταφέραμε να ετοιμάσουμε ένα αριθμό θεραπείων, αντιλαμβάνεστε πόση ζημιά κάνουμε σε αυτή την ροή την οποία έχει στη θεραπεία. Συγγνώμη, έτσι συγκινήθηκα και ο λόγος που συγκινήθηκα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, δεν είναι για να αρχίσουμε τώρα να κλαίμετε. Είναι το θέμα ότι ένα απίστευτο είναι το πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην ετοιμάσεις τις θεραπείες των ανθρώπων που τις έχουν ανάγκη. Ξέρω ότι δεν θα χάσει κάποιος τη ζωή του αν δεν λάβει τη θεραπεία. Να το πούμε, γιατί το διάβασα, δεν το ήξερα. Το διάβασα και το λέω, γιατί θέλω να μην ειλικρινείς. Αλλά από την άλλη, όσοι εκεί φτάνουμε, τόσοι είμαστε, ας πούμε. Νιώθω την ανάγκη να πω εγώ συγγνώμη, ας πούμε, για κάτι το οποίο έπρεπε οι άλλοι τότε τη στιγμή να το επιληφθούν. Και από χθες το βράδυ, γιατί χθες το απόγευμα προς βράδυ βγήκε αυτό το θέμα στο Φιλελεύθερο, αν με ρωτάτε, έπρεπε να γίνουν 1000 τηλεφωνήματα και αμέσως να διευθετηθεί. Κατερίνα, να σε διορθώσω. Αυτό το θέμα δεν βγήκε χθες το βράδυ. Όχι, βγήκε ενώ αναδείχθηκε ξανά. Ενώ έχουμε προειδοποιήσει εδώ και μέρες, εδώ και περίπου 1,5 εβδομάδα, ότι επίκειται αυτό το πρόβλημα. Και δυστυχώς, παρόλα αυτά, δεν έχει βρεθεί λύση. Και φτάσαμε στο παραπέντε. Έγινε η ανάρτηση χθες από την κυρία Μιλωνά, την αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, το οποίο ήταν και η αφορμή, αν θέλετε, για να ξαναξεσπάσει αυτό το θέμα. Και βλέπουμε έτσι ένα σχετικό πανικό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν άγνωστο. Εμάς αυτό που μας ανησυχεί και που μας στεναχωρεί περισσότερο είναι το ότι δεν γίνεται αντιληπτή η σημασία που έχει για ένα χρόνιο πάσχοντα, ο οποίος λαμβάνει μια πολύ δύσκολη θεραπεία, η συνέχεια της θεραπείας. Και επίσης το ότι μετακυλίονται προβλήματα
τα οποία δεν αφορούν τους ασθενείς. Δηλαδή, η μετακύληση των προβλημάτων, στελέχωσης, οτιδήποτε. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πάρει την άδεια. Μα δεν σε νοιάζει εσένα τον ασθενή αν δεν έχει προσωπικό. Αυτό ακριβώς. Για όνομα του Θεού τώρα. Να λυπούμαστε για όλα τα υπόλοιπα. Να λυπούμαστε επειδή είμαστε εν μέτρη και δεν μπορούμε να έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται εκεί που χρειάζεται. Συγγνώμη. Ένα όριο. Ευχαριστώ, κύριε Μιλτιάδους. Δεν θα το αφήσουμε, θα το ξανααναδείξουμε. Θα μιλήσουμε την αρχή της εβδομάδας να δούμε τι έγινε ή τι δεν έγινε. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε ότι θα έχει λυθεί μέχρι να ξαναμιλήσουμε, Κατερίνα. Να είστε καλά.